Γεια σας, είμαι ο Κίμωνας, αυτό είναι ένα S3 και αυτό είναι άλλο ένα S3. Και όπως ξέρεις, αυτό είναι το δικό μου το S3, το 8P. Και από εδώ, δίπλα του, είναι ο διαδούχος του δικού μου. Και στο σημερινό βίντεο θα δούμε αν αξίζει να αγοράσεις το S3. Ποιες οι διαφορές με το δικό μου, πώς θα μου φανεί εμένα οδηγικά ο διάδοχος από το δικό μου. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε και να σου δείξω αυτό εδώ το S3, αν αξίζει. Πόσο καλό είναι. Πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σωτηρόπουλος Group, οι οποίοι έχουν ποιοτικά μεταχειρισμένα στη συλλογή τους, όπως και αυτό εδώ, και με κάλεσαν εδώ προκειμένου να το δω και να σας το δείξω, να δω και διαφορές από το δικό μου το S3, αν μου αρέσει ή όχι. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ, βάζω όλα τα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να μπεις να δεις όλη την γκάμα με τα ποιοτικά μεταχειρισμένα που θα βρεις εδώ αποκλειστικά. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας βίντεο. Πριν το οδηγήσω και σου πω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει σε αυτό το S3, στο διάδοχο από το δικό μου με τον κωδικό όνομα 8V. Το δικό μου έχει το 8P. Αυτό κατασκευάστηκε από το 2013 έως και το 2020 και βεβαίως είναι η τρίτη γενιά S3, καθώς πλέον κυκλοφορεί η τέταρτη γενιά. Και καλό είναι που κυκλοφορεί η τέταρτη, γιατί θα πέσουν τιμές αυτά εδώ πέρα. Δεν κυκλοφορούσαν πολλά στη χώρα μας βέβαια, αλλά έχουν καταφέρει τιμές να πέσουν και να είναι πάνω κάτω αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο μεταχειρισμένο. Συν πλην, λέω, ανάλογα την κατάσταση, περίπου σε 35.000 ευρώ. Πιστεύω ότι όσο περνά τα χρόνια μπορούν να πέσουν. Να δούμε όμως αν αξίζουν αυτά τα χρήματα και αν αξίζει γενικότερα αυτή η γενιά για να την αγοράσεις σε σχέση με το 8P ή σε σχέση ακόμα και με το καινούριο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το εξωτερικό του για να δεις λίγο τα κλασικά που θα δεις στα S3 μοντέλα και τι άλλο είναι τα S3. Έχουν τους ασημένους καθρέφτες, νικελωμένη μάσκα με αυτό πλέον το νέο στυλό που θα δεις με το S3. Να μας το γράφει εδώ και με το νέο στυλό που βλέπεις εδώ πέρα για το S3 με την εγκελωμένη μάσκα. Βεβαίως S3 έχουμε και εδώ νίκελ σε αυτό το δερμάτινο σημείο, όπως θα δεις. Βέβαια εδώ είναι κλειστό, βλέπω, δεν είναι για να περνάει ο αέρας. Περνάει ο αέρας από εδώ για το intercooler και στο κάτω εδώ σημείο. Και βλέπω είναι ανοιχτό μόνο εδώ σε αυτό το σημείο. Εδώ όλο είναι κλειστό για τον αέρα. Και βλέπεις και το καπό με τα δύο αυτά νεύρα, ότι είναι έτσι λίγο πιο άγριο. Ωστόσο, σε σχέση με το δικό μου, να είμαι ειλικρινής, όταν βγήκε αυτή η γενιά Α3 και γενικότερα και S3, μου κάνει λίγο πιο μήνυμα, λίγο πιο απλό. Το δικό μου κάνει λίγο πιο μειώδες. Δεν ξέρω για την ιδέα μου, γράψε κάτω στα σχόλια. Σου αρέσει εμφανισιακά αυτό πιο πολύ ή το 8P, το προηγούμενο, δηλαδή το δικό μου S3. Ποιο σου αρέσει περισσότερο? Να πούμε βέβαια τώρα ότι σε αυτό το S3, σε αυτή τη γενιά S3, είχαμε το Sportback, το πεντάθυρο όπως είναι αυτό. Είχαμε όμως και hatchback, τρίθυρο. Και βεβαίως είχαμε και το σεντάν, έτσι, το οποίο σεντάν, ξέρεις, έχει λίγο περισσότερο χώρο πίσω και βεβαίως και το πορπαγκάζ. Και πάμε να το δούμε και στα πλάγια. Να είμαι ειλικρινής, το S3 είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή είναι κάτι ενδιάμεσα με RS3 και με το απλό Α3, δηλαδή είναι λίγο πιο low profile, αρκετή δύναμη, αλλά και την υπερβολική δύναμη του RS3. Και εμένα αυτό μου άρεσε το S3, ότι είναι για την καθημερινή οδήγηση, πατάς τον γκάζι, τέλος. Το αμάξι είναι απόλυτη απόλαυση. Έτσι, λοιπόν. Το συγκεκριμένο όπως βλέπεις, μας το λέει και θα κάνεις εδώ S3, κλασικό έτσι και στο δικό μου έτσι και στο προηγούμενο, έτσι πάντα είναι σε αυτό το σημείο. Βεβαίως εδώ πέρα βλέπω ότι έχει αυτή εδώ την εγκοπή, που είναι ψεύτικη, είναι καθαρά έτσι για F1 να σου δώσει αυτή τη σπορτάλα μπροστά το αυτοκίνητο. Βεβαίως έχουμε τους κλασικούς ασημένιους καθρέφτες σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, πιο minimal, κλασική εδώ γραμμή έτσι στα Α3 S3. Πιο minimal έτσι οι γραμμές για μένα στην επόμενη γενιά από το δικό μου, σε αυτή εδώ πέρα. Δεν ξέρω εσένα πώς σου φαίνεται. Πάμε να το δούμε και στο πίσω μέρος, γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Πρώτα απ' όλα να δεις ότι έχουμε αεροτομή σε αυτό το σημείο. Τι βλέπεις πως κάνει. Θα σου δείξω λίγο πιο ψηλά. Με αυτές εδώ τις εκοπές. Και το πιο σημαντικό που είχε αυτό το S3 ήταν εδώ. Οι τετραπλές εξατμίσεις σε ένα hatchback. Έτσι, τετραπλές εξατμίσεις. Τότε είχε μόνο δύο στα γρήγορα hatchback. Εδώ, στα αριστερά όπως έχει το δικό μου. Και έχει και ένα σπορ διαχύτη, ο οποίος είναι βεβαίως σε αυτό το γκρι χρώμα με το νίκελ, να συνεχίζει αυτό εδώ πέρα το ωραίο, γιατί αυτό είναι το S3. Έτσι έχουμε πιο πολύ, παίζουμε με το νίκελ παρά με το μαύρο για να παίζει το RS3 και έχουμε τετραπλές εξατμίσεις και όχι τις δύο μεγάλες οβάλ μπούκες που έχει τα RS μοντέλα. Εμένα το έχω ξαναπεί σε πολλά βίντεο, μου αρέσουν πιο πολύ τετραπλές εξατμίσεις από τις δύο οβάλ. Δεν ξέρω αν σου αρέσει, μου το λες εσύ. Βεβαίως όπως βλέπεις έχουμε και Parktronic, έχουμε και το S3 να μας το γράφει πάντα σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται το πίσω μέρος. Έτσι, από τη μία λες έχει τετραπλές εξατμίσεις, από την άλλη το περιμένεις λίγο πιο μειώδης στο πίσω μέρος, αλλά γι' αυτό βγήκε μετά και το RS3 αυτής της γενιάς για να καλύψει αυτό το κενό και να πας μετά στην υπερβολή βέβαια, έτσι, με τα hardcore μοντέλα.
Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται εμφανισιακά, αν έχει την ακριάδα που θα περίμενες από ένα S3. Θα το οδηγήσουμε όμως να δούμε λίγο αν είναι ένα πραγματικό S3 αυτή η γενιά. Φυσικά το καινούριο που είχε σε σχέση με το δικό μου ήταν εδώ πέρα μπροστά. Τα DRL σε LED, τα LED αυτά φώτα τα οποία εκεί το 2014, το 2013 άρχισε να ξεκινάει αυτό, το 2014 είχαμε αυτά τα LED μπροστά φώτα που ξεκίνησαν να κάνουμε αυτή τη μόδα με τα LED και τα DRL, αυτή είναι η κύρια διαφορά καθώς το δικό μου δεν είχε. Πάμε να σου δείξω λίγο και πίσω τα φώτα πως είναι, γιατί και εδώ έχεις LED φώτα, έχεις αυτά εδώ, τα βλέπεις πως είναι σε αυτό το πρώτο σημείο, έτσι. Αυτή ήταν η αλλαγή εκείνη την περίοδο, έτσι. Κυρίως LED μας είχαν ακόμα καλά, δεν είχαμε φτάσει τόσο στο οθόνη σαφής. Θα το δεις μέσα στο εσωτερικό του πως είναι. Με τα flash βλέπεις να είναι και αυτά LED σε αυτό το σημείο. Πριν μετά, από κάποιες γενιές, βγάλει με κάτω από κάποια χρόνια, βγάλει το συνεχόμενο flash, όπως βλέπεις εδώ το οποίο είναι LED. Το συνεχόμενο το έχεις βλέπεις τώρα πλέον στα καινούρια, έτσι. Αυτά, δηλαδή, εκείνη την εποχή, πιο πολύ για μένα κατασκευαστές είχαν να μας δείξουν πολύ LED φως. Αλλά είναι πολύ όμορφο, έτσι. Νομίζω γενικά η Audi, το ξέρουμε, είναι πολύ καινοτόμα στα LED και LED βεβαίως, να σου δείξω και εδώ και φυσικά και στον καθρέφτη LED, έτσι, αυτό εδώ από το σημείο και μπροστά βλέπω έχει κανονική λάμπα, δεν είναι LED όπως θα δεις. Και αυτό εδώ είναι το κλειδί, το οποίο είναι ένα κανονικό κλασικό κλειδί, έτσι ακριβώς είναι και στο δικό μου S3 της προηγούμενης γενιάς. Θα έπρεπε για μένα να το κάνουν λίγο διαφορετικό, λίγο καλύτερο, να μην μοιάζει με προηγούμενης γενιάς. Και πάμε να δούμε λίγο το εσωτερικό του, να δούμε τις διαφορές με το S3, το δικό μου. Λοιπόν, πάμε να μπούμε, καθώς πάμε να μπούμε στο αυτοκίνητο, φυσικά όπως και στην προηγούμενη γενιά στο δικό μου, σε καλωσορίζει εδώ λέγοντάς σου S3, έχεις αυτά τα φοβερά καθίσματα, σίγουρα πολύ πιο ωραία από τα δικά μου, δεν το συζητώ, με το S3 να στο γράφει εδώ, σε αυτό το πέρα το σημείο είναι ύφασμα και εδώ έχεις δέρμα με την κόκκινη ραφή, το S3 όπως ξέρουμε είναι κόκκινο και θα πει πολύ λόγο κόκκινο S3, όπως και εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο το οποίο είναι δέρμα, με το S3 με αρκετά πολύ καλή πλευρική στήριξη. Πριν μπούμε μέσα, πάμε να δούμε τι έχει ο οδηγός στην πόρτα του. Ο οδηγός στην πόρτα του βεβαίως έχουμε αυτό εδώ πέρα το μικρό, έτσι, το οποίο και το δικό μου έχει αυτό, έτσι, δηλαδή τύπου βιομηχανικό, έτσι, αλουμίνιο, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Βεβαίως εδώ έχουμε τα κουμπιά με τα αυτόματα παράθυρα προς πίσω, κλείδωμα των. Και κλείδωμα εδώ πέρα, το θύρωνο που βλέπεις. Και εδώ πέρα έχουμε για τους αυτόματους καθρέφτες να μπορείς να τους ρυθμίσεις. Βεβαίως εδώ πέρα έχεις αυτό εδώ πέρα το νίκελ γύρω-γύρω που το κάνει ακόμα πιο κυριλέ, κάτι που δεν είχε το δικό μου. Με ένα ηχείο εδώ σε αυτό το σημείο. Και εδώ βλέπω έχει θέρμα και πλαστικό μαλακή αφής. Εδώ είναι κλασικό σκληρό, όπου εδώ πέρα μπορεί να βάλεις κάποια πραγματάκια και βλέπεις ότι έχει αυτά εδώ πέρα μέσα για να μην πηγαίνουν δεξιά-αριστερά και να σου πάνε τα νεύρα όταν πατάς φρένο. Πολύ ωραίο αυτό από την Audi. Και άλλο ένα ηχείο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Να συνεχίσει λίγο εδώ πέρα την ποιότητα κατασκευής με το μαλακό πλαστικό εδώ πέρα. Η Audi, εντάξει, ποιότητα φοβερή κατασκευής, δεν το συζητάμε, νομίζω είναι το νούμερο 1 για την Audi. Αυτό, πάμε να μπούμε μέσα, να δούμε λίγο το εσωτερικό, να μου πεις πώς σου φαίνεται σένα. Λοιπόν, έχουμε κλασικό τιμόνι, flat bottom που πάντα μου άρεσε αυτό το στυλ τιμόνι. Είναι τα αγαπημένα μου, έτσι. Τα αγαπημένα μου, βέβαια, μου κάνει λίγο πιο χοντρό από το δικό μου εδώ πέρα. Έχει το S3 το logo, με μαύρο γυαλιστερό εδώ, κόκκινη ραφή γύρω-γύρω-γύρω. Εδώ βεβαίως Audi στρογγυλό, έτσι όπως είναι και στο δικό μου, κάνει ότι είναι και λίγο πιο μεγάλο η διάμετρος σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Έχει ανεβάσει την ποιότητα βεβαίως, λογικά βασισμένο πάνω σε αυτό το Α3, πιο σύγχρονο. Και πάμε να δούμε λίγο το εσωτερικό του. Βεβαίως το συγκεκριμένο που σας δείχνω είναι χειροκίνητο, είναι manual, το πιστεύεις είτε όχι. Νόμιζα ότι αυτή η γενιά έβγαινε μόνο DHG και όμως κάποια από τα πρώτα βγαίναν χειροκίνητα. Όπως θα δεις πλέον τα καινούρια, τέταρτη γενιά, είναι μόνο DHG. Το DHG είναι φοβερό, έτσι. Έχουμε δείξει σε άλλο βίντεο στο δικό μου το 8P το facelift πόσο ωραίο είναι το DHG, αλλά και το χειροκίνητο με το S3 να στο γράφει εδώ όπως βλέπεις. Κάτσε να ζουμάρω εδώ σε αυτό το σημείο. Σου κάνει λίγο πιο έτσι να είσαι λίγο πιο συνδεδεμένος καλύτερα με το αυτοκίνητο, για λίγο πιο τους φανατικούς ας το πούμε, αλλά το DSG δεν συγκρίνεται, είναι σαφώς ανώτερο, πιο γρήγορο. Είναι ο καθένας τι θέλει να διαλέξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ποτηροθήκες αρκετά μεγάλες. Εδώ είναι ο αναπτήρας μας και ένας μικρός χώρος για να κουμπάς κάποια πραγματάκια. Και εδώ όπως βλέπεις έχουμε ηλεκτρικό πλέον χειρόφρενο, όχι κλασικό. Βέβαια εντάξει το αυτοκίνητο τετρακίνητο, τι να κάνεις χειρόφρενο, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Με τον τεμπέλι σου εδώ με μαύρες. Μαύρος εδώ δέρμα, πολύ ωραίο ποιοτικό της Audi. Με κόκκινη ραφή το σηκώνεις, έχεις ένα χώρο εδώ. Βεβαίως μπορεί να είναι ρυθμιζόμενος, το πας όπως θέλεις. Πολύ, πολύ ωραίο. Όπως εδώ πέρα και φυσικά στα καθίσματα μπροστά. Μπορεί να το πας πιο μπροστά, είσαι λίγο πιο ψηλός ενδεχομένως. Κουάτρο τετρακίνητο, βεβαίως. Εδώ πολύ ωραία μου αρέσει που πέφτει χαμηλά. Κλασική Audi με το
αλουμίνιο τύπου μέταλλο βασικά είναι αυτό, που είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εντάξει, έχει αρκετά καλή ποιότητα εσωτερικά. Τώρα, μέσα, αν μ' αρέσει, η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά Α3, όταν είχε πρωτοβγεί, και δεν λέω μόνο για το S3, μου έκανε λίγο ουδέτερη μέσα το εσωτερικό. Ενώ το δικό μου έχει την οθόνη με τα κουμπάκια που μου κάνει λίγο πιο πληθωρικό και μου αρέσει λίγο αυτό το στυλ. Εδώ πέρα ήταν λίγο πιο μήνυμα, λίγο πιο βαρετό θα έλεγα το εσωτερικό. Δεν ξέρω σαν πώς σου φαίνεται. Έτσι, εσύ θα μου πεις. Φυσικά εδώ έχεις για start stop του κινητήρα, έχεις για τα alarm. Εδώ έχεις το ESP και εδώ κοίτα τι γίνεται με το που βάλουμε το κλειδί μέσα. Κοίτα εδώ, νομίζω ότι δεν έχει οθόνη, έτσι νομίζεις. Το γυρνάς και κατευθείαν βγαίνει εδώ η οθόνη, η οποία οθόνη να πούμε ότι δεν είναι αφής, την διαχειρίζεσαι από εδώ που έχει κάποια hotkeys όπως το μενού, να πας, το back, εντάξει τα γραφικά σίγουρα είναι 10 φορές ανώτερα από το δικό μου αυτοκίνητο, αλλά όπως βλέπεις δεν συγκρίνεται μετά και τωρινά, έτσι έχεις κάποια συγκρίμενα, δεν είναι ότι έχεις πολλά να κάνεις, κυρίως εδώ που μπορεί να το ελέγξεις και από εδώ πέρα όσον αφορά για τους τρόπους οδήγησης ή να βάλεις το όποιο θέλεις εσύ. Το γυρνάω με τη ροδέλα από το κλικ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα hotkeys εδώ, ας πούμε, κατευθείαν μπορεί να πας παντός εδώ στο media και να πας κατευθείαν εδώ στο media, κατευθείαν δηλαδή στο CD να πας back. Αν σε ενδιαφέρει, ενώ έχεις το χέρι σου. Βεβαίως, εδώ όπως θα δεις, έχει πολύ ωραίο γράφημα σε αυτό το σημείο με το αυτοκίνητο που δεν είμαι σίγουρος αν είναι S3. Είναι κάπως, δεν φαίνεται πολύ καλά. Κάτσε να κλείσω λίγο την πόρτα. Φυσικά, μετά από αυτή τη γενιά είχαμε και το Virtual Cockpit, το ψηφιακό. Ακόμα δεν έχουμε το ψηφιακό. Έχουμε τα κλασικά ρολόγια, βεβαίως με πολύ ωραία, πιο καλά γραφικά, έτσι πολύ πιο σύγχρονο το δικό μου, μην πούμε ψέματα. Σε αυτό εδώ πέρα με το πολύ πολύ ωραίο τιμόνι, βεβαίως κλασικά τα φώτα μας είναι από εδώ. Έτσι, με το νίκελ όπως συνηθίζει η Audi για να σου βγάζει αυτή την ποιότητα. Και το λαβαίνεις σε ό,τι πιάνεις, έτσι για τους προβολείς εδώ. Σε ό,τι πιάνεις με αυτούς εδώ πέρα στους αερογούς, οι οποίοι κλείνουν έτσι, όπως κλείνουν δική μου. Το βλέπεις. Αλλά έχει ένα άλλο κόλπο για τον αέρα, τον οποίο εκτός ότι μπορεί να το πας όπως θες έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, αν το πιέσεις μπροστά, κοίτα, το βλέπεις έτσι, πετάει τον αέρα λίγο πιο διαφορετικά. Μακάρα μπορούσα να σου το δείξω, αλλά τώρα στο βίντεο δεν θα καταλάβεις κάτι. Αλλά έχεις αυτή τη δυνατότητα να το πετάξεις και το πετάει πιο διαφορετικά και έτσι κλείνει, το πας όπου θέλεις. Έτσι. Πολύ σπορ, ωραία η αρρωγή για την Audi. Επίσης, να πούμε, αν η οθόνη νιώθεις ότι επειδή είναι εδώ μπροστά σου καλύπτει λίγο την ορατότητα και δεν έχεις καλή ορατότητα, υπάρχει αυτό εδώ πέρα το κουμπί, το οποίο τη βάζει μέσα. Και έτσι έχεις πολύ καλή ορατότητα και είναι ακόμα πιο minimal. Έτσι. Εδώ, εμένα δεν ξέρω, μου αρέσει να φαίνεται η οθόνη μπροστά. Οπότε έχεις. Και πάμε να σου δείξω λίγο και τον κλιματισμό. Ο οποίος κλιματισμός είναι εδώ, το ανοίγεις. Ζωνικός βεβαίως κλιματισμός. Βάζω εγώ όσο θέλω, βάζω όσο θέλω ο συνοδικός μου. Εδώ είναι η ένταση. Και εδώ είναι αν θέλω να μου έρχεται στα πόδια ή οπουδήποτε. Σε θάμπομα, το να πάρει τον ανακυκλώσιμο αέρα. Το βλέπεις. Και εδώ πρόσεξε, αν το κάνεις έτσι, βγάζεις τον αέρα από εδώ. Αν το πιέσεις μέσα, βγάζει τον αέρα γύρω-γύρω από το δαχτυλίδι και όχι από εδώ μέσα. Αν το κάνω έτσι, το βγάζει από όλο βλέπω. Ενώ αν το πατήσω έτσι μέσα, το βγάζει μόνο από το γύρο. Ιδιαίτερο και αυτούς τους αραγούς. Και το κλείνει από εδώ. Και έκλεισε ο κλιματισμός. Για πάμε να ακούσουμε τον ήχο του. Τι θα γίνει, λοιπόν. Έχουμε βάλει νεκρά, τι θα γίνει. Για να δούμε, ακούγεται τίποτα. Α, δεν με αφήνει. Πάνω από τις 4.000 στροφές να πάω. Για προφανείς λόγους, έτσι. Και για ήχο, και για να μην κάψει τον κινητήρα. Και εντάξει, γιατί θα ξοδέψει και περισσότερο βενζίνη. Αυτό έρχεται από το εργοστάσιο, έτσι δεν σε αφήνει, όπως βλέπεις, να πας πάνω από τις 4.000 στροφές. Δεν με αφήνει. Παρ' όλα αυτά, δεν ακούγεται τόσο άσχημα. Μαύρο ουρανό, μ' αρέσει. Βεβαίως με το φως, το οποίο δεν είναι LED, δεν υπήρχε LED εκείνη την εποχή. Και εδώ ένα φως. Εντάξει, τα λαμπάκια αυτά τα μπορεί να τα αλλάξει. Πάμε να το βάλουμε όμως και μπρος, πριν το πάω βόλτα, να δούμε λίγο το αυτοκίνητο. Πώς είναι, ανοίξω λίγο τα φώτα. Α, ωραία, λευκό με κόκκινο. Έχουμε το boost εδώ όταν θα μπαίνει το turbo. Εδώ ανάβει πιο πάνω. Φυσικά εδώ έχεις για τη βενζίνη σου 300 χιλιόμετρα, έτσι, ωραίο. Αυτό βεβαίως να πούμε ότι είναι 300 άλογα, δηλαδή το turbo κινητήρα θα το δείξουμε στην πορεία. Και εδώ πας στα διάφορα μενού, από εδώ αριστερά, για να σου δείξει έσα μια μέση κατανάλωση 14 λίτρα, εντάξει εκείνη και το δικό μου S3, λογικό, 2 λίτρος turbo κινητήρας.
έτσι σε αυτό το πέρα το σημείο και από εδώ μπορείς να ελέγξεις εδώ το σύστημα, από εδώ μπορείς να ελέγξεις το navigation, ας το πούμε, δηλαδή το infotainment που είναι για την ένταση, ή να πας εδώ στα διάφορα μενού, όπως είναι το μενού εδώ πέρα, όπως βλέπεις, και να πας στο CD ή να έχεις αυτά τα μενού, ή να πας εδώ πέρα στο CD και βλέπεις εδώ πέρα τις καλλιτεχνάρες που έχουμε ακούσει τη μουσική. Και πάμε να σου δείξω λίγο και τους πίσω επιβάτες, να το σβήσω το αμάξι με ωραία κόκκινα φώτα, το βλέπεις πως είναι ωραία κόκκινα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε και μέσα. Τους πίσω επιβάτες βασικά, αυτό είναι το Sportback, το πεντάθυρο όπως σου είπα, έτσι. Εδώ έχουμε αυτό το αλουμίνιο. Εδώ πάλι πλαστικό. Μαλακής αφής, πάλι καλά. Νομίζω να είναι σκληρό. Συνήθως οι κατασκευαστές βάζουν πολύ καλά ποιότητα υλικά στους μπροστά επιβάτες τους και στους πίσω λίγο τίποτα. Με δέρμα εδώ πέρα. Με δώσμα στο νίκελ εδώ πέρα που είχε. Έχει ένα μικρό χώρο να βάζει κάποια πραγματάκια. Εδώ έχει αυτό το μικρό που δεν λέει εστία, αλλά κοίτα πόσο μικρό είναι. Και εδώ συνεχίζουν τα πολύ ωραία σπορ καθίσματα στο εστία. Πραγματικά αυτό νομίζω είναι πολύ ωραίο. Αυτό έχω να τονίσω για αυτό το αυτοκίνητο. Τα LED φώτα και τα καθίσματα που έχουν δέρμα και ύφασμα εδώ. Πολύ καλό. ISOFIX εδώ, όπως βλέπεις, αν θες να βάλεις παιδικό κάθισμα, εννοείται, γιατί είναι καθημερινό αυτοκίνητο, εννοείται πως είναι και για οικογένεια. Εδώ ένα βιχτάκι, εδώ έχεις αεραγωγούς, τους οποίους τους κλείνεις εδώ. Ωραίο αυτό για να ψύχεσαι και να θερμαίνεσαι πιο γρήγορα πίσω επιβάτες. Εδώ έτσι μια μπρίζα, όπως βλέπεις. Και εδώ είναι το εσωτερικό του. Δεν ξέρω αν σου αρέσει, μου γράφει κάτω στα σχόλια. Εμένα μου φαίνεται λίγο βαρετό, δεν είμαι σίγουρος. Αυτή η γενιά Α3 γενικότερα, δεν μιλάω για το S3. Για το Α3 δεν είναι και το αγαπημένο στο εσωτερικό. Ήμουν πιο πολύ εκείνη τη εποχή, πιο πολύ με τα κουμπάκια, λίγο πιο πληθωρικό. Εμένα έτσι κάπως μου αρέσει. Και βεβαίως έχουμε και την πλαφονιέρα μας εδώ σε αυτό το σημείο. Και εδώ στα καθίσματα, όπως βλέπεις, έχει αυτό εδώ. Τι κάνει αυτό? Αν το ανοίξει έτσι, εδώ έχει μια θήκη. Τώρα έχει ένα γυλαίκο. Έτσι. Αλλά η θήκη αυτή είναι αρκετά βαθιά. Oh, χωράει το χέρι μου και ακόμα δεν έχει βρει. Και μπορεί να βάλεις κάποια κρυφά πράγματα. Όχι τόσο κρυφά τώρα που το είπα. Και το κλείνεις έτσι. Και έκλεισε. Αυτή η θήκη είναι εδώ, στα πίσω καθίσματα. Και μου αρέσουν πολύ τα καθίσματα πίσω. Είναι πολύ, πολύ άνετα, πολύ ωραία. Εντάξει, εννοείται πως υπάρχει χώρος. Είναι το Sportback. Μπαίνεις άνετα, βγαίνεις. Πάμε να δούμε και το Portbagage. Είναι εδώ. Το οποίο. Ένα κλασικό Α3 εδώ, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, με λεντάκια φώτα εδώ και σε αυτό το σημείο, οπότε μιλάμε για ένα χώρο αρκετά οικονομητικό, είναι ένα hatchback έτσι. Το S3, μην ξεχνάμε, βασίζεται πάνω στο Α3 και πάμε να το κλείσουμε και πάμε να σου δείξω το κινητήρα, το δηλαδή το turbo κινητήρα, επόμενη γενιά από το δικό μου, ο οποίος αποδίδει πλέον 300 άλογα αντί για 265. Και βεβαίως το δικό μου έχει πρόγραμμα, οπότε επειδή είναι κοντά, έχει φτάσει και αυτό το 400 άλογα. Το ανοίγεις έτσι, μου αρέσει που στέκεται από μόνο του, πραγματικά μου αρέσει αυτό. Εδώ είναι ο δίλητρος turbo TFSI, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κάνεις πολλές μετατροπές και να το φτάσεις και 350 και 400 και 500, έχεις δει τι γίνονται έτσι. Σε αυτό, εδώ είναι για τα πλυστήρια σου, μπαταρία εδώ πέρα. Όπως βλέπεις, εδώ είναι ο κινητήρας για το S3. Λοιπόν, επιτέλους οδηγώ το S3, όπως είπαμε, το διάδοχο του δικού μου, να δούμε λίγο πως είναι και manual, όπως είπαμε. Βεβαίως τα καινούργια, όπως είπαμε και στο βίντεο, βγαίνονται σε DHT, οπότε να δούμε λίγο πως είναι, να δω λίγο πως θα μου φανεί σε σχέση με το δικό μου οδηγικά, νεότερο μοντέλο όπως λέμε, διάδοχο μου, ο διάδοχος, να δούμε πως φαίνεται. Εντάξει, το S3 έχει αυτό το καλό, ότι είναι κάτι μεταξύ του κλασικού Α3 και του RS3, δηλαδή είναι ένα ενδιάμεσο, δηλαδή αρκετά είναι το αυτοκίνητο, αλλά όταν θα πατήσει τον γκάζι, σε κολλάει πίσω. Αλλά είναι πιο άνετο, δηλαδή δεν είναι αυτό το hardcore που έχει το RS3, που είμαι σίγουρο ότι είναι λίγο πιο βαρύ, λίγο ακόμα πιο σκληρά. Εδώ είσαι μια χαρά. Είναι ακριβώς όπως και για το δικό μου S3, δηλαδή σαν να έχεις ένα κλασικό Α3 και απλά όταν πατάς τον γκάζι ξεφεύγεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς είναι το αυτοκίνητο οδηγικά και τι σαν γκάζια. Σε κολλάει και μου και μισό γκάζι. Και μισό γκάζι. Όχι, στο επόμενο. Λοιπόν, το φρένο αρκετά καλό. Οι αναρτήσεις του μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπαμε το S3, δηλαδή
ήπιες, λογικές αναρτήσεις, που εντάξει, καθόλου σκληρές να καταλάβεις, σαν να έχεις ένα κλασικό Α3, αυτό είναι που μου αρέσει το S3, νομίζω το καλύτερο αυτοκίνητο μπορεί να έχεις για κάθε μέρα. Το καλύτερο. Νομίζω πως τα RS3 θα είναι λίγο πιο σκληρά, ίσως να μην είναι τόσο για κάθε μέρα, αλλά εδώ να πατάς το γκάζι. Μετά τις 5.500 τροφές που μπαίνει το turbo, σε κολλάει τέρμα. Και μου αρέσει που είναι manual, διότι το manual έχει αυτό το ωραίο, την αίσθηση, λίγο το engagement, λίγο καλύτερα. Μην πούμε ψέματα όμως, το DSG είναι εξαιρετικό. Το DSG, κατά δούμε εδώ λίγο τα φρένα του. Ωραία. Το DSG είναι εξαιρετικό. Σε αυτό το αυτοκίνητο πιστεύω θα είναι φοβερό. Το έχουμε δείξει στο facelift του δικού μου. Μπορεί να μπει στο κανάλι να το δεις το DSG πώς είναι. Αλλά είναι ένα πολύ normal αυτοκίνητο. Δηλαδή τώρα κάθομαι άνετα, έχω τον τεμπέλι μου εδώ. Πολύ normal. Δεν έχει πολύ. Είναι αθόρυβο, δηλαδή δεν ακούς πολύ τις εξατμίσεις στο εξωτερικό από μέσα. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα σπορ έτσι αυτοκίνητο. Άκουσα το S3 σε ένα hot hatchback. Αλλά όταν πατάς τον γκάζι. Ωρε φίλε, σε κολλάει τέρμα. Κάτσε να πατήσουμε και ένα φρενάκι. Αρκετά καλά και τα φρένα του. Και το τιμόνι του τον καταλαβαίνεις ότι είναι βάρη. Δεν είναι τόσο ελαφρύ όπως ένα κλασικό αυτοκίνητο. Λογικό είναι ένα σπορ αυτοκίνητο, αλλά είναι βαρύ όσο πρέπει. Και το έχω οδηγήσει 2 λεπτά τώρα και ήδη το έχω. Είναι πολύ πολύ απλό, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο και αυτό είναι το καλό, ότι είναι το καθημερινό αυτοκίνητο με τις επιδόσεις. Αυτή είναι η λογική των νέων μοντέλων της Audi. Και πραγματικά έχω, εντάξει, έχω αράξει. Έχουμε την οθόνη εδώ που μας δίνει κάποια κλασικά δεδομένα. Τώρα έχουμε το ραδιόφωνο για παράδειγμα. Σε αυτό το σημείο, εδώ έχουμε τα alarm. Έτσι, ποιοτικά είναι εξαιρετικό. Όλα τα υλικά, εντάξει, Audi, μη λέμε ψέματα, και μάλιστα το S μοντέλο της Audi. Ωραίο ήχο κάνει, δυνατό. Βέβαια, για να σου δώσω αυτόν τον ήχο, πρέπει να περάσει τις 5.000 τροφές. Λογικό, είναι ίσχυρες χαμηλές. Εντάξει, είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα το έχεις για κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Το τιμόνι του μου φαίνεται είναι λίγο πιο χοντρό από το δικό μου. Σε πάθος, πρέπει να είναι πιο χοντρό και λίγο πιο μεγάλο στη διάμετρό του. Ωρε φίλε, σε κολλάει. Εντάξει. Να είμαι ειλικρής, πόσο παραπάνω μπορεί να θες από αυτό? 300 άλογα, πόσο παραπάνω μπορεί να θες για να πας σε ένα RS3 με 400? Νομίζω υπερβολή. Είναι υπέρ αρκετά 400 άλογα για το κάθε μέρα. Υπέρ αρκετά. Λοιπόν, πάμε και λίγο προδόπου στις στροφές για να το δούμε, καθώς το αυτοκίνητο είναι 4 τετρακίνητο, όπως λέμε, εντάξει, με το σύστημα Haldex. Έχουμε πει σε άλλο βίντεο τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Από το πως ανοίγει είναι φοβερό. Φοβερό το πως ανοίγει το αυτοκίνητο. Τόσο άμεσα. Αυτός ο δίλητρος turbo κινητήρας. Και εδώ στη στροφή, εντάξει, όλα καλά και αυτοπεποίθηση εννοείται με το τετρακίνητο του S3, σε σχέση με ένα πισωκίνητο, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σίγουρα. Και εδώ που είναι φουρκέτα, όλα καλά. Και ακούς και το turbo, έτσι. Αυτό είναι το ωραίο. Σου δίνει δηλαδή όλη αυτή την εμπειρία. Και ειδικά με το χειροκίνητο, απλά το χαίρεσαι παραπάνω, γιατί νιώθεις ότι κάνεις παραπάνω πράγματα. Η ορατότητα, όπως βλέπεις, είναι πολύ καλή. Έτσι, ένα Α3, όπως το ξέρεις. Το κλασικό αυτοκίνητο της Audi για κάθε μέρα, για την οικογένεια, για οπουδήποτε. Οπότε, ορατότητα φοβερή, καθρέφτης αρκετά μεγάλος, να μπορεί να βλέπεις πίσω οτιδήποτε για να παρκάρεις. Ορατότητα φοβερή, αρκετά αν τα κάθομαι εγώ σε σχέση και με τον συνοδηγό μου. Δηλαδή, έχουμε βρει χωρία. Δεν είναι ότι είσαι στενά ή κάτι τέτοιο. Και το συγκεκριμένο, όπως είπαμε, είναι το πεντάθυρο, το sportback. Καθώς η συγκεκριμένη γενιά έβγαινε και τρίθυρη και έβγαινε και το σεντάν. Έτσι. Για να έχεις λίγο περισσότερο χώρο πίσω, αλλά και λίγο περισσότερο πορπαγκάζ. Αν σε ενδιαφέρει, εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αλήθεια τα hatchback έτσι. Περισσότερο. Φυσικά μου αρέσει πολύ οι ασημένοι καθρέφτες. Σήμα κατά τη θέση των νέων μοντέλων της Audi, που το βλέπεις μόνο και μόνο που το βλέπεις από εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπεις το ασημένιο εδώ, είναι φοβερό, σου κάνει μια πολύ αίσθηση, το καταλαβαίνεις σε σχέση με κάποιο άλλο αυτοκίνητο που έχει συνηθίσει να είναι στο χρώμα του αυτοκίνητου του ίδιου, έτσι.
Και έτσι κλείνεις και την οθόνη για να μην σε εμποδίζει, γιατί νομίζω πως αυτό είναι το ωραίο στο αυτοκίνητο. Αυτό, η οδηγική απόλαυση. Ωραία φίλε πως ανοίγει. Πολύ καλό. Άνετο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να πω. Το σκέφτομαι σχέση με το δικό μου. Είναι σίγουρα το πιο σύγχρονο που έχει μέσα. Έτσι, αυτό είναι λίγο το πιο σύγχρονο, το βλέπεις. Να τον μετατρέψεις με πολλές μετατροπές, να το φτάσεις και 450 άλογα και 400, άρα καταλαβαίνεις που το θεωρώ υπερβολή, γιατί ήδη με 300 άλογα το αμάξι πάει τέλεια, δεν θέλω παραπάνω, πραγματικά δεν θέλω παραπάνω, και μου αρέσει πολύ αυτό που είμαι άνετα, σαν το κλασικό το εστίαστο το δικό μου, δηλαδή είσαι άνετα, μπορείς να πάρει ο ύπνος, δηλαδή τόσο με σαγωγικά βαρετό το αυτοκίνητο και τόσο άνετο, τόσο ωραίο, με το πατάς όμως τον γκάζι, εκεί είναι που αρχίζει ο ενθουσιασμός. Φοβερό. Του είναι πάρα πολύ καλές για να έρθεις, δηλαδή είναι σκληρές όσο πρέπει, δεν σε κουράζουν, νομίζω για κάθε μέρα θα είσαι εντάξει τέλεια. Πατάς εδώ, σου βγαίνει η οθόνη και εδώ όπου βλέπεις δεν γίνεται τίποτα. Πάμε πάλι, δείξω εδώ και εδώ με το εδώ drive select, επιλέγεις το τύπο προγράμματος και εδώ στο βγάζει, δηλαδή το πατάω, σου βγάζει το efficiency, το καταλαβαίνεις για λίγο καλύτερη οικονομία, το comfort, το άνετο και το αυτόματο ή το dynamic ή το divisor που μπορείς να επιλέξεις εσύ να το κάνεις όπως θέλεις. Εμείς τώρα θα οδηγήσουμε στο γυρίσμα ότι άλλο dynamic, δηλαδή τέρμα στο σπόρο, να δούμε λίγο πώς είναι το τιμόνι, πιο βαρύ, πιο το τιμόνι πώς είναι, το στρίψουμε για να αρτήσεις, δηλαδή πόσο πιο βαρύ και ενδεχομένως μπορεί να αλλάζει και ο ήχος της εξατμίσης. Οπότε πάμε να δούμε, από εδώ να δεις και το κλιματισμό, ανοίγει έτσι. Πέρα που βλέπεις, κλιματισμούς. Και τώρα μπήκε το start stop, πατάω συμπλέκτη και ξαναπήρε μπρος. Εδώ είναι, κάτσε να το κλείσουμε, off. Ξανά έπεσε, λοιπόν. Είδες, έχεις και την οικονομία το start stop, κάτι που στο προηγούμενο μοντέλο που είναι το δικό μου φυσικά δεν το είχες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πως είναι στο dynamic και αν αλλάζει κάτι παραπάνω. Σε αυτό το S3 που νομίζω ότι dynamic, τη sport, τη efficiency, πάλι το αμάξι πάει πολύ δύναμη. Εντάξει, δεν θες κάτι άλλο. Εντάξει. Και ήδη το συνήθισα, νομίζω είναι τόσο εύκολο οδήγητο αυτό το αυτοκίνητο. Τόσο εύκολο οδήγητο που ήδη το συνηθίζεις. Εντάξει, με τη μία δεν θέλει κάτι να μάθεις. Είναι εντάξει. Φρένο. Αλλά βλέπω το άτος μας έχει. Έλα, κοίτα μου, μου μπαίνει μόλα, το άτος. Εντάξει, το dynamic το καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο πιο sport, τι εννοεί, αναρτήσεις και κυρίως το τιμόνι το βλέπεις, το νιώθεις ότι είναι πιο βαρύ, αλήθεια είναι, από πριν που βάλαμε στο comfort. Βεβαίως, δίλητρος turbo κινητήρας που είπαμε, έχει το start stop του κινητήρα που δείξαμε πριν, εντάξει, ότι μπορεί να κάνεις κάποια εξοικονόμηση, έχει και το πρόγραμμα το efficiency. Εντάξει, γιατί όχι. Όπου στάρει με τη μία. Και το boost το βλέπεις εδώ, μας το γράφει. Εδώ πέρα και να πατήσω τώρα λίγο γκάζι εδώ, να κατεβάσουμε λίγο τη στροφή για να τα απολαύσουμε. Το βλέπεις εδώ πέρα το boost, ότι θα γεμίσει, δηλαδή όταν θα μπει το turbo, έτσι. Τώρα ακόμα το καταλαβαίνεις τις στροφές που είμαστε, δεν χρειάζεται turbo. Το πατάμε, το βλέπεις. Και έγινε λευκό. Και τώρα εντάξει, φτάσαμε στο φανάρι, σταματάμε. Το αυτοκίνητο είναι απόλυτα ανθρώπινο. Δεν τρέμει, δεν ακούς. Και μάλιστα και που εξάντληση που είναι low profile, δηλαδή την ακούς δυνατά πάνω από τις 4.000 στροφές, δεν χρειάζεται συνέχεια να σε κουράζει. Μ' αρέσει πολύ. Τώρα έχει μπει και το start stop, οπότε κάνω και οικονομία. Έχουν σταματήσει όλα, το βλέπεις, το γράφει εδώ πέρα. Έτσι, πατάω γκάζι, φρένο. Εντάξει, εννοείται πήρε μπρος. Δηλαδή έχει και αυτό το
τα συστήματα έτσι για, όπως είπαμε πριν, για την εξοικονόμηση. Λίγο του καυσίμου, ό,τι μπορείς για όποιον θέλει για να κατεβάσει λίγο την ωραία δύναμη που έχει. Ω, και μας περνάει τρίτη εδώ. Ω, με όλα. Το ωραίο με αυτό το αμάξι που μου αρέσει, ακούς και τον ήχο λίγο πιο δυνατό, που μου αρέσει και στο δικό μου, ότι είναι αυτό, ότι είσαι με 100 πλάς, να είμαι γενικός, καταλαβαίνεις πόσα χιλιόμετρα, και σε παίρνει ο ύπνος. Είναι τόσο βαρετό και για καλό το λέω αυτό. Πραγματικά για καλό. Όλοι είναι Πέμπτη, έχει βεβαίως και έκτη για οικονομία και φτάνει στα, καταλαβαίνεις πόσα. Σούζα, σούζα κάνει αυτός, ε. Σκέψου ότι εμείς είμαστε στα 130 πλάς, ας το πούμε. Τρεβόμαστε πάντα το κώδικα. Και πραγματικά βαριέσαι το αμάξι τόσο άνετο, τόσο άνετο. Έτσι αυτά τα χιλιόμετρα. Πραγματικά είναι φοβερό. Στο S3 αυτό είναι που μου άρεσε. Τόσο άνετο, τόσο άνετο. Και έχει γκάζ να δώσει. Τώρα βλέπεις με πόσο είμαστε σχεδόν 200, ε. Περνάει και άνετο. Το αμάξι είναι απόλαυση. Νομίζω, παιδιά, όποιος το πάρει, όποιος το σκέφτεται, θα το απολαύσει. Πραγματικά θα το απολαύσει. S3, εντάξει, δεν είναι τυχαίο που έχει το όνομα που έχει σαν αυτοκίνητο. Και εδώ να αλλάξουμε τώρα για να κάνουμε οικονομία. Το βάλουμε στο. Να το βάλω στο comfort. Έτσι, να είμαστε λίγο πιο άνετα. Να το βάλω στο efficiency, να το αλλάξει ο ήχος. Πολύ πιο πάνω από ότι στο Dynamic που νομίζω ανοίγει λίγο πιο χαμηλά. Το βάλω στο comfort όμως. Εντάξει, αρκετά. Εντάξει, άνετο, τι άλλο να πω, φοβερό. Πραγματικά το σκέφτηκε S3. Εντάξει, σούπα, δεν είναι τυχαίο που έχει το όνομα που έχει. Πέρα από φοβερό αυτοκίνητο, έχουμε και φοβερές μουσικές, όπως βλέπετε. Καυτές εμπεγκές. Τι άκουγες πριν? Είναι για μερακλείδες. Αλλά σε αυτό το αμάξι, εντάξει, ακούς λίγο το turbo, ακούς λίγο τη ρεξάνηση, οπότε πολλές φορές μπορεί να μην χρειάζεται καν να βάλεις το ραδιόφωνο. Πάντα μου τις πάει το start stop. Κοίτα, δεν μπορεί να γυρίσει το τιμόνι, ε. Ναι. Έχω σβήσει όλα, έχω κουκαλώσει όλα. Ναι. Πάντα μου τις πάει, νομίζω ότι μου σβήνει. Σπαστικό λίγο. Πολύ. Έχεις όμως να το κάνεις off από εδώ. Οπ, και άντε γεια. Εντάξει, είπαμε, S3 το πήρα για να γουστάρω την οδήγηση, να απολαύσω. Δεν νομίζω ότι έχει. Εντάξει. Καλό είναι που πάμε αυτά τα συστήματα και για το περιβάλλον. Αλλά εμένα, εντάξει, τώρα που θέλεις λίγο να το απολαύσεις, αυτός ο συνδυασμός λίγο δεν είναι και ότι καλύτερο. Μήπως έχει να κάνει σχέση και με το comfort, μήπως το sport, το dynamic, στο individual, μήπως δεν το κόβει. Πριν που ήμασταν dynamic το βάλε. Πάλι το βάλε, άρα δεν έχει να λέει. Και πρέπει δυστυχώς να ξαναπιστρέψω το αυτοκίνητο εδώ στο Τρόπολης Group και δεν θέλω, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να το επιστρέψουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Audi S3 8V. Πες μου πώς σου φαίνεται. Προτιμάς αυτό ή το δικό μου ή το 8V? Ποια από τις δύο γενιές θα έπαιρνες και γιατί? Μου γράφεις κάτω στα σχόλια. Θέλω να μείνεις όμως συντονισμένος, γιατί εδώ θα βρεις αποκλειστικά, ιδιαίτερα σπόρ αυτοκίνητα που δεν θα δεις πουθενά αλλού. Μένεις συντονισμένος για να τα δεις αποκλειστικά εδώ και βεβαίως να σας ευχαριστώ που είδες το βίντεο αυτό.